Hello guys, ήρθε η ώρα για ένα ακόμη επεισόδιο με τις δικές σας παράξενες ερωτήσεις. Αφού μετά το πρώτο επεισόδιο που έκανα, όταν σας ρώτησα αν θέλετε να κάνουμε δεύτερο, οι περισσότεροι είπατε ναι και στείλατε μάλιστα πάρα πολλές ερωτήσεις. Και σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό disclaimer και να πω ότι δεν θα μπορέσω να βάλω όλες τις ερωτήσεις σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο, αλλά θα κρατήσω όσες δεν απάντησα εδώ για το επόμενο τρίτο επεισόδιο, το οποίο θα γίνει και το οποίο θα συμπληρώσω με νέες ερωτήσεις που θα μου κάνετε εσείς στο Instagram όταν έρθει η ώρα του. Χωρίς παραπάνω καθυστέρηση, πάμε να δούμε τι με ρωτήσατε για αυτό το επεισόδιο. Ο Ματίας Κόρβινης ρωτάει τι πιστεύω ότι γίνεται μετά το θάνατο, αν πιστεύω ότι υπάρχει ζωή μετά ή ότι πάμε κάπου αλλού πέρα από εδώ. Η δική μου άποψη και η άποψη που υποστηρίζουν πολλές θρησκείες και φιλοσοφικές ή πνευματικές πεπιθήσεις είναι ότι υπάρχει όντως η μετεσάρκωση και πως ο άνθρωπος ζει για παραπάνω από μία ζωή και μάλιστα πολλοί πιστεύουν ότι οι μετεσαρκώσεις είναι αρκετές μέχρι η ψυχή να φτάσει στην τέλεια υπόστασή της και να προσεγγίσει το Θεό. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μετά το θάνατο δεν σταματάμε να υπάρχουμε, έστω και η ψυχή μας, και πως με κάποιο τρόπο ίσως και να μετεσαρκωνόμαστε. Βέβαια δεν μπορώ να το γνωρίζω με βεβαιότητα, όπως και κανείς όσο βρίσκεται εν ζωή, οπότε είναι κάτι που δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά, όμως πολλές θρησκείες, όπως είπα και πριν, πιστεύουν κάτι τέτοιο, οπότε ίσως να είναι αρκετά πιθανό. Η Ευτυχία ρωτάει αν η χρήση ρούνων ισχύει και λειτουργεί ή αν απλά σουρπάει την ενέργεια. Για όσους δεν ξέρουν, η ρούνη είναι ένα αλφάβητο συμβόλων που χρησιμοποιούσαν και οι Vikings αλλά και οι γερμανόφωνες χώρες κατά το παρελθόν και πολλοί πιστεύουν ότι ήταν όντως μια μαγική γλώσσα, δηλαδή τα σύμβολα, τα ρουνικά σύμβολα είχαν μαγικές ιδιότητες. Έχω σκοπό με το που επιστρέψω από τις διακοπές να κάνω ένα αφιερωμένο επεισόδιο στους ρούνους, αλλά την απάντηση δεν μπορώ να τη δώσω εγώ γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει τους ρούνους εγώ προσωπικά, όμως ίσως και να έχουν όντως κάποιες μαγικές ιδιότητες όπως έχουν και πολλά ακόμη σύμβολα εκεί έξω. Η Αλότρια ρωτάει τι πιστεύω πως υπάρχει στην απέναντι πλευρά μιας μαύρης τρύπας. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι υπάρχει στην απέναντι πλευρά μιας μαύρης τρύπας και αυτό που πιστεύω είναι πως αν όντως προσπαθήσει να εισχωρήσει κάποιος μέσα σε μια μαύρη τρύπα, το μόνο που θα καταφέρει είναι να χάσει τη ζωή του και τίποτα περισσότερο. Οι ειδικοί, για να το πω χοντρικά γιατί δεν είμαι ειδικός πάνω στο θέμα, υποστήριζαν πως στο τέλος μιας μαύρης τρύπας υπήρχε το σημείο 0 από όπου και ξεκίνησε η δημιουργία του σύμπαντος. Ο Κόνορ ρωτάει ποια είναι η γνώμη μου για τα αστρικά ταξίδια. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, κάναμε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο του podcast Eremu Stories from Beyond, με καλεσμένη τη Σωσάνα, που μιλήσαμε για τα αστρικά ταξίδια. Και όσοι δεν το έχετε ακούσει ή παρακολουθήσει, σας προτρέπω να πάτε να το παρακολουθήσετε, γιατί μιλάμε αναλυτικά για την πιθανότητα ενός αστρικού ταξιδιού ή ενός σκοτεινού ονειρέματος. Η δική μου άποψη είναι πως με την κατάλληλη εξάσκηση και πολλά χρόνια εκπαίδευσης και τεχνικών κατάλληλων για την σωστή και ασφαλή χρήση του αστρικού ταξιδιού μπορεί κάποιος να κάνει μια αστρική προβολή, όπως λέγεται. Οπότε ναι, πιστεύω πως ένα αστρικό ταξίδι μπορεί να είναι εφικτό, απλά θέλει προσοχή και αρκετή εξάσκηση. Ο Κουβαντώνης ρωτάει τι πιστεύω για τη Βασίλισσα Ελισάβετ, αν τελικά είναι ρεπτήλια, γιατί και το Βασίλειο είχε ανακοινώσει πως η Βασίλισσα δεν είναι σαν κανέναν από αυτούς. Γενικά επικρατεί η πεποίθηση ότι σε ορισμένες θέσεις κλειδιά, κυβερνητικές θέσεις, θέσεις πρωθυπουργών ή θέσεις πριγκιπικές ή βασιλέων, οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις θέσεις κλειδιά έχουν αντικατασταθεί από ερπετόμορφους εξωγήινους οι οποίοι έχουν σκοπό να καταλάβουν την ανθρωπότητα. Και μάλιστα έχω κάνει ένα συγκεκριμένο βίντεο για αυτό το θέμα. Όμως εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, πως μπορεί δηλαδή ερπετόμορφοι ή δρακονιανοί εξωγήινοι να είναι ανάμεσά μας και να κατέχουν τέτοιες θέσεις κλειδιά. Πάντως είναι πολλοί αυτοί εκεί έξω που πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα και συσχετίζουν διασημότητες ή τέτοιους ανθρώπους με ισχύ με εξωγήινους και δρακονιανούς ή ερπετόμορφους. Ο φίλος Μιχαήλ Μπαρδάκης ρωτάει αν πιστεύω ότι έχουμε πατήσει στο φεγγάρι και αναφέρει πως υπάρχει μια φωτογραφία που αποδεικνύει πως το αποτύπωμα του παπουτσιού του Armstrong δεν είναι το ίδιο με εκείνο που τελικά φόραγε όταν υποτίθεται πως πάτησε στο φεγγάρι. Οι θεωρίες συνωμοσίες γύρω από το αν πατήσαμε στο φεγγάρι ή όχι είναι πάρα πολλές, όπως για παράδειγμα η σημαία η οποία κυματίζει χωρίς να υπάρχει αέρας ή δυνατότητα για αέρα στο διάστημα, και μία από αυτές είναι και η πατημασιά του Neil Armstrong με το αποτύπωμα να διαφέρει τελικά από το παπούτσι που φόραγε όταν επισκέφθηκε το φεγγάρι. Όλα αυτά βασίστηκαν σε μια συγκεκριμένη φωτογραφία που έδειχνε τη σόλα του παπουτσιού του Armstrong και των υπόλοιπων μελών του Apollo 11, όμως φαίνεται πως φόραγαν και overshoes, τα οποία ήταν παπούτσια πάνω από τις μπότες και τα οποία είχαν αυτές τις συγκεκριμένες ραβδόσεις
οι οποίες παίρνονται εν τέλει στην πατημασιά που βρίσκεται στη Σελήνη. Το αποτύπωμα βέβαια που υπάρχει στη Σελήνη δεν είναι καν του Neil Armstrong αλλά του Buzz Aldrin, που ήταν ο δεύτερος άνθρωπος που βγήκε από το Apollo 11 και πάτησε στη Σελήνη. Οπότε ίσως και να μην υπάρχει καμία θεωρία συνωμοσίας, ειδικά σε σχέση με την πατημασιά αυτή, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλες που ίσως να αποδεικνύουν ότι τελικά μπορεί να μην προσεμινώθηκε ο άνθρωπος τότε στη Σελήνη. Ο Παναγιώτης με ρωτάει αν πιστεύω ότι υπάρχουν παράλληλες διαστάσεις. Έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι αυτή είναι η αγαπημένη μου θεωρία και η αγαπημένη μου ενασχόληση σχετικά με τις πόλεις μέσα στις πόλεις, τους παράλληλους κόσμους, τα παράλληλα σύμπαντα και τις παράλληλες διαστάσεις. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν όντως ισχύει, πάντως η κβαντική φυσική έχει αποδείξει πως σε υποατομικό επίπεδο και σε μοριακό επίπεδο υπάρχουν διάφορες πραγματικότητες οι οποίες αλλάζουν με την οπτική του παρατηρητή. Είναι μια έννοια που είναι δύσκολο να αναπτύξω εδώ τώρα και σε ένα λεπτό απάντηση, όμως θεωρώ πως ναι, ίσως να υπάρχει η θεωρία του multiverse και των παράλληλων διαστάσεων και πως ίσως απλά ακόμη δεν έχουμε τα μέσα για να τις ανακαλύψουμε. Ο Tomcast ρωτάει αν πιστεύω πως ο Παρθενώνας είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ναι, ο Παρθενώνας είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Βέβαια ήταν σχεδόν τέλειο κατασκεύασμα, ειδικά για την εποχή, με τη χρυσή τομή και τον τρόπο που οι κύονες αλλά και όλη η κατασκευή έχει μία σχετική κλίση που όμως το συνολικό αποτέλεσμα την κάνει τέλεια και μάλιστα ήταν φτιαγμένη έτσι ώστε από κάτω όταν κάποιος την έβλεπε μπορούσε να διακρίνει την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα να αιωρείται. Οπότε υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με το πώς κατόρθωσαν να το κάνουν τόσο τέλειο ενώ είχαν επίτηδες αυτές τις λεπτές κλίσεις. Όμως δεν πιστεύω πως είναι εξωγήινο κατασκεύασμα, αλλά αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής ενός προηγμένου ανθρώπινου πολιτισμού. Ο Σίμος ρωτάει τι είδους μαγεία πιστεύω πως χρησιμοποιούν όλες όσες λένε τον καφέ, οι χαρτορίχτερες κτλ. Χωρίς να είμαι ειδικός, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη μαγεία ονομάζεται βασκανία και έχει να κάνει επίσης και με το μάτι και είναι πρακτικές που ήρθαν από παλιά, από τη Σμύρνη και από τέτοιου είδους τοποθεσίες και από απλές γυναίκες που γνώριζαν βοτανολογία και κάποια μαγικά ξόρκια, ας το πούμε έτσι, που είχαν να κάνουν με τη λαϊκή μαγεία. Έτσι λεγόταν αυτή η μαγεία, γοητεία, και από εκεί βγήκε και η λέξη γοητεία, γιατί γοητευόσουν όταν ήσουν θύμα ενός τέτοιου μαγικού ξορκιού. Οπότε πιστεύω ότι έχει να κάνει με τη βασκανία και τη γητεία. Ο Κρίς ρωτάει αν υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η συντέλεια και αν ναι, πώς τη φαντάζομαι. Ελπίζω πως δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ η συντέλεια του κόσμου, όμως υπάρχουν ενδείξεις πως ήδη εκατομμύρια χρόνια πριν υπήρχε ανθρώπινος πολιτισμός, ο οποίος ήταν προηγμένος και ο οποίος εξαλείφθηκε πλήρως μέσα από σύγκρουση κομιτών. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα και ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Και κάποιος μπορεί να βρει νομίζω και βιβλία του Γκράχαμ Χάνκοκ, ο οποίος ψάχνει το θέμα και λέει ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και να έρθει μια σχετική συντέλεια του κόσμου όπου σχεδόν το σύνολο του πολιτισμού μας θα αφανιστεί και θα χρειαστεί ίσως να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εννοείται πως δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι αυτό και ελπίζω να μην το ζήσει κανένας από εμάς. Ο Γιώργος ρωτάει τι πιστεύω πως συμβαίνει με τη συλλογή του πατέρα Κρέσπη. Για όσους δεν ξέρουν, ο πατέρας Κρέσπη εν συντομία ήταν ένας μοναχός στον οποίο δόρισαν μια πολύ παράξενη συλλογή από αντικείμενα και τα οποία μπορεί να ήταν εξωγήινης ή περίεργης προέλευσης αν μη τι άλλο. Για το θέμα έχω κάνει βίντεο, πιστεύω πως δεν ήταν εξωγήινης προέλευσης αυτά τα κατασκευάσματα, όμως ήταν από μυσταγωγικούς πολιτισμούς που ίσως χάθηκαν στα βάθη του χρόνου. Όσοι θέλετε να δείτε περισσότερα σχετικά με το θέμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο που έχω ετοιμάσει για το ζήτημα. Η Άπη ρωτάει αν πιστεύω πως υπάρχουν συμπτώσεις. Πιστεύω πως υπάρχουν συμπτώσεις και πιστεύω πως η συγχρονικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα καθορίσουμε τη ζωή μας, αν επιλέξουμε να την αναζητήσουμε και να την αναλύσουμε λιγάκι, είναι ένα τεράστιο θέμα. Όμως η συγχρονικότητα μπορεί να μας δώσει απαντήσεις για πράγματα που ίσως και να μας βασανίζουν στη ζωή μας, όχι σοβαρά προβλήματα, προσοχή, δεν μιλάω για σοβαρά προβλήματα, αλλά μιλάω για πράγματα που ίσως οι συμπτώσεις μας αποκαλύπτουν ότι ίσως να πρέπει να πάρουμε την τάδε μικρή απόφαση ή να κάνουμε σήμερα αυτό ή αύριο το άλλο. Οι συμπτώσεις μας δείχνουν ίσως το δρόμο για το πού πρέπει να πάμε και το πού πρέπει να κατευθυνθούμε, αρκεί να ξέρουμε να τις διαβάζουμε και να μπορούμε να κατανοήσουμε τη συγχρονικότητα. Επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στο οποίο δεν χωράει απάντηση μέσα σε δύο γραμμές. Έχω πει κάποια πράγματα σε περασμένα βίντεο, θα κάνουμε και άλλα που σχετίζονται με τις συμπτώσεις αλλά και τη συγχρονικότητα. Ο Red Green Blue ρωτάει αν οι άγγελοι που εμφανίζονται σε διάφορες εικόνες ήταν εξωγήινες οντότητες. Δεν γνωρίζω αν οι άγγελοι που απεικονίζονται στις χριστιανικές και θρησκευτικές εικόνες ήταν εξωγήινοι, δεν νομίζω να ήταν εξωγήινες οντότητες.
Πάντως το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν πολλές εικόνες και πολλές θρησκευτικές απεικονίσεις στις οποίες εμφανίζονται αρχαία, ας το πούμε έτσι, UFO, αν και κανείς δεν ξέρει αν τελικά αυτές οι απεικονίσεις αφορούσαν UFO ή όχι. Εδώ δίπλα θα βάλω μερικές έτσι για να δείτε και να πάρετε μια ιδέα, και έχω σκοπό κάποια στιγμή να κάνουμε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες και του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, αλλά και πιο πριν, όπου δείχνουν UFO μέσα σε θρησκευτικές εικόνες. Αυτές ήταν οι παράξενες ερωτήσεις για αυτό το επεισόδιο. Ξέρω ότι έχουν μείνει αρκετές και από το Instagram αλλά και από το YouTube, τις οποίες δεν έχω απαντήσει ακόμα. Υπόσχομαι μετά τις διακοπές, γιατί πιθανότατα αυτό είναι και το τελευταίο εκτός upload του βίντεο για τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβρη. Και το σίγουρο είναι ότι το τρίτο επεισόδιο θα γίνει με τις ερωτήσεις που δεν απάντησα σε αυτό. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν θα πάει καμία ερώτηση χαμένη. Θα τις απαντήσω όλες, απλά για να κρατήσω σχετικά μικρή τη διάρκεια του βίντεο. Απάντησα τώρα σε μερικές, κρατώντας τις υπόλοιπες για τη συνέχεια. Όσοι θέλετε, μπορείτε ακόμη και στα σχόλια αυτού του βίντεο να μου γράψετε τις ερωτήσεις για τα επόμενα επεισόδια, ώστε να τις απαντήσω. Όσοι δεν είστε συνδρομητές, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe για να μην χάνετε τα νέα επεισόδια του Weirdo, τα οποία ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα, πλέον από Σεπτέμβρη και μετά. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.